θα διαβάσω μόνο χαρακτηριστικά ότι στα εξωτερικά ιατρία τώρα, σήμερα, μέχρι σήμερα το οι επισκέπτες υγείας, έλεγχος βιβλιαρίων υγείας μαθητών μόνο για την Ιδέρα, 1920. Μαθητές ελέγχθηκαν, βιβλιαρίων μαθητών ελέγχθηκαν. Μαντού, 1009. Έλεγχος οπτικής οξύτητας μαθητών, 1027. Σωματική αγωγή υγείας μαθητών, 1857. Το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, μιλώντας για τη δικιά μου την υπηρεσία, βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας του από άποψη σύνθεσης ειδικευμένου ιατρικού δυναμικού. Ποτέ το νοσοκομείο, και προκαλώ και υπάρχουν νούμερα, δεν είχε τόσους πολλούς ειδικευμένους γιατρούς. Ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε 4 καρδιολόγους, είχε 2 συνήθως. Ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε 5 χειρουργούς, είχε 2 ή 3. Ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε 4 παθολόγους, είχε φτάσει μέχρι 3. Ποτέ το νοσοκομείο δεν είχε 2 ψυχιάτρους, από το 13 μέχρι σήμερα δεν είχε κανέναν ψυχίατρο. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει 4 εντατικολόγους. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει 4 βιοπαθολόγους, που για πάρα πολλά χρόνια είχε μόνο έναν, το πολύ 2. Ποτέ το νοσοκομείο δεν, και επίσης αναμένονται ακόμα 13 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Ποτέ το νοσοκομείο δεν ήταν τόσο καλά ως προς το ειδικευμένο ιατρικό δυναμικό. Το μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου βρίσκεται στην πλήρη απουσία ειδικευμένων. Αυτό είναι το πρόβλημα του νοσοκομείου. Όταν μιλάμε λοιπόν για ελλείψη ιατρικού προσωπικού, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι. Και αυτό δημιουργεί εκρηκτικές καταστάσεις στον τρόπο και στη δυνατότητα να εφημερεύει ασφαλώς το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο ιστορικά είχε από 20 μέχρι 30 ειδικευόμενους ανάλογα με την εποχή. Και από 1 μέχρι 3 ειδικούς ανά ειδικότητα. Έτσι λοιπόν είχε στηθεί ένα μοντέλο εφημέρευσης που έμεναν μέσα και εφημέραβαν οι ειδικευόμενοι. Οι ειδικοί ήταν σε εφημερία ετοιμότητα στο σπίτι, όταν χρειαζόταν καλούνταν και ερχότανε, και αυτό το σύστημα λειτουργούσε πάρα πολύ καλά και λόγω της εγκύτητας και των μικρών αποστάσεων και του μικρού χρόνου. Έχουν φύγει οι ειδικευόμενοι. Οι ειδικευόμενοι νέοι γιατροί φεύγουν δυστυχώς στο εξωτερικό πια. Δεν έχουμε καθόλου ειδικευόμενους, με αποτέλεσμα αυτό το σύστημα εφημέρευσης να είναι στον αέρα. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της επαρχίας, το ίδιο πρόβλημα ισχύει και στα υπόλοιπα νοσοκομεία των νησιών του Αιγαίου. Το λύνουνε με βοήθειες γενικών γιατρών και αγροτικών γιατρών. Εδώ δυστυχώς το κέντρο υγείας δεν μας βοηθάει ή τουλάχιστον δεν μας βοηθάει όσο πρέπει. Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, γιατί αλλιώς θα κοντεύει να μας τυνάξει στον αέρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του νοσοκομείου στην ιατρική υπηρεσία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό του λειτουργικό πρόβλημα. Σύστημα που θα πρέπει να ξεχωρίσουμε εκεί που υπάρχει δραματική ανάγκη βοήθειας και εκεί που υπάρχει επικράτηση της κακιάς συνήθειας. Ο κόσμος εδώ που μαζευτήκαμε σήμερα από το Μαραθώκαβο, θέλουμε να μάθουμε το εξής. Για ποιο λόγο μετακινήθηκε η γιατρός, εφόσον η οργανική της θέση είναι στο Μαραθώκαβο, και ήρθε να καλύψει ανάγκες του νοσοκομείου. Είναι ενήμεροι και ο κύριος βουλευτής και η Διοικητική Επιτροπή. Στο προηγούμενο διάστημα είχαμε αρκετές κινητοποιήσεις από τον κόσμο. Όλος ο κόσμος ζητάει πραγματικά να μάθει το λόγο που μετακινήθηκε άδικα κατά εμάς η γιατρός. Και το αίτημά μας είναι, γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο το Μαραθώκαμπο, είναι μια περιοχή που αυτή τη στιγμή λόγω τουρισμού διπλασιάζεται. Με ένα γιατρό καταλαβαίνετε ότι πάλι λίγο είναι. Αλλά τουλάχιστον ζητάμε την άμεση επιστροφή της γιατρού, εφόσον η οργανική θέση είναι εκεί. Επιπλέον έρθει και δεύτερος γενικός γιατρός για να μπορεί να καλυφθεί επί 24ωρου βάσεω στο ιατρείο. Να υπάρχει καθαρίστρια μόνιμη, να μην μπλέκουμε στα ημίμετρα, να στείλει ο Δήμος μία καθαρίστρια σήμερα, μετά από 3 μέρες, με τι καθαριστικά θα καθαρίσει, αν γνωρίζει πώς πρέπει να απολυμάνουμε το χώρο. Και επιπλέον να υπάρχει και ΜΕΑ.
Αυτά λοιπόν θέλω να μας απαντήσετε, για ποιο λόγο δεν γίνονται. Για ποιο λόγο ένα ιατρείο που λειτουργούσε έστω με μια γενικευμένη γιατρός με κάποια Σαββατοκύριακα εφημεριών, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε έρμεο. Είμαστε μία ώρα από το νοσοκομείο, όσοι ζουν στο Μαραθώκαμπο, μία μισή ώρα όσοι ζουν Δρακαίοι και Καλλιθέα. Καταλαβαίνετε δηλαδή σε τι κίνδυνο μπαίνει η ζωή μας καθημερινά, επειδή έχουν αποδυναμωθεί όλα τα περιφερειακά και αυτοκινητικά ιατρία. Περιμένουμε να μας απαντήσετε και πότε θα έρθει η γιατρός πίσω να στελεχώσει πάλι όπως είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα το ιατρείο. Θα σας καταθέσουμε ένα υπόβλημα, κύριε Υπουργέ, να το λάβετε το σοβαρά υπόψη. Και για να μην σας κουράζουμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η μεγάλη διάρκεια, η χρονική διάρκεια για τα ραντεβού, οι ελλείψεις γιατρών βασικών ειδικοτήτων που έχουμε. Έχουμε ελλείψεις, άσχετα αν τώρα τελευταία γράψατε στον τύπο ότι έχουμε γιατρούς, ας πούμε, πολλούς χειρούργους, πολλούς παθολόγους. Λείπουνε γιατροί. Λείπουνε γιατροί. Βασικών ειδικοτήτων. Και μάλιστα και οι μονίμες θέσεις που έχουμε, ένας γιατρός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 365 μέρες τα προβλήματα. Κάποιες μέρες λείπει. Και ασθένειες και άντρες κτλ. Εμείς θέλουμε να σας ζητήσουμε να σκύψετε πάνω στο πρόβλημα, διότι εμείς είμαστε και η ευάλωτη ομάδα που έχει περισσότερο ανάγκη την υγειονομική περίπτωση. Από αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι είναι και ένας παράγοντας ανασφάλειας των συναδέλφων που υπηρετούν στα νησιά, σε τις πρόσθετες περιοχές, το πόσο έγκαιρα μπορούν να διακομίσουν και με ασφάλεια ένα περιστατικό. Κάνουμε μια προσπάθεια αυτή την περίοδο να αναδιοργανώσουμε λίγο και αυτό το σύστημα. Καταρχήν, έχουμε προσθέσει ήδη μια επιπλέον βάση αεροδιακομιδών στο Αιγαίο, στη Σύρο. Φαντάζομαι ότι επιχειρησιακά δεν εμπλέκεται η ΣΑΜΟΣ αυτό. Παλιά υπήρχε μόνο στη Ρόδο. Τώρα έχουμε στη Σύρο και ετοιμάζουμε άλλη μία, μάλλον στην Μυτιλήνη. Θα έχουμε δηλαδή τρεις βάσεις αεροδιακομιδών στο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει καλύτερη ανταπόκριση του συστήματος και εγκαιρότερη διακομιδή. Το δεύτερο είναι ότι αυτή την αρμοδιότητα δεν θα την έχει το ΕΚΑΒ. Θα σταματήσει αυτό το debate με τους τέλος πάντων εκεί που είναι στο κέντρο επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Την ευθύνη θα την έχει το ΕΚΑΒ, το κέντρο επιχειρήσεων υγείας. Αυτό έχει και διοικητικά την αρμοδιότητα να επιβάλλει σε μια κλινική του λεκανοπαιδίου να ανοίξει ένα κλειστό κρεβάτι εντατικής, να αναπτύξει επιπλέον τμήματα κλπ. Κλπ. Ήταν κατά την άποψή μου προβληματική μέχρι τώρα η ευθύνη από την πλευρά του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι για να κάνει τη διακομιδή που το σύστημα έχει οργανώσει και έχει αποφασίσει. Και όχι για να αποφασίσει το ΕΚΑΒ ποια διακομιδή πρέπει να γίνει. Και επίσης θα του πάρουμε και την αρμοδιότητα διαχείρισης των κλινών της εντατικής. Υπήρχε αυτό το παράδοξο. Το ΕΚΑΒ στο λεκανοπαίδιο, που όντως έχουμε λίστα αναμονής, να διαχειρίζεται τις διαθέσιμες κλίνες εντατικής. Αυτό δεν έχει καμιά ευθύνη. Θέλουμε να κάνουμε ένα σύστημα λίγο πιο διαφανές, με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα καταγράφονται σε real time τα κενά και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, να κρύβονται κρεβάτια εντατικής για να εξυπηρετηθούν χειρουργία. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά.